Ακριβώς. Και μας λέει για ποιο λόγο δεν πρέπει να θεοποιούμε οποιοδήποτε πρότυπο Ακριβώς. βγαίνει μέσα από την τηλεόραση. Ακριβώς. Πάμε να το απολαύσουμε και να τον ευχαριστήσουμε πραγματικά πάρα πολύ μέσα από την καρδιά μας, γιατί είχε αρκετές δουλειές. Παρ' όλα αυτά ήταν πάρα πολύ ευχάριστος και πάρα πολύ έτσι πρόθυμος να μας κάνει αυτή τη συνέντευξη. Πάμε να το δούμε. Μαρία μου, καλωσορίζες, σε καλωσορίζω στο Λα για σένα. Κλείνουμε τη φετινή τηλεοπτική σεζόν με μια συνέντευξη έτσι που μας έχεις παραχωρήσει. Θέλω να μου πεις λοιπόν σε λιγότερο από μια εβδομάδα τι σου έχει αφήσει όλη αυτή η διαδρομή μέσα από το παιχνίδι επιβίωσης. Ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση και εσένα αλλά και όλα τα παιδιά στο πάνελ. Τι μου έχει αφήσει, πάρα πολλά. Ξεκινώντας από το παιχνίδι και αυτό που μου άφησε σίγουρα είναι η τεράστια εμπειρία η οποία έζησα, ήταν κάτι αξέχαστο, κάτι μοναδικό, κάτι πολύ δύσκολο και μοναδικό επίσης. Είμαι πολύ χαρούμενος που πέρασα αυτή τη δοκιμασία, αν και ήταν άσχημη. Όμως νομίζω βγαίνοντας από το παιχνίδι, αυτή η αγάπη που δέχτηκα από τον κόσμο και ειδικά εδώ στην Κύπρο, νομίζω πως είναι κάτι το ασύλληπτο, κάτι το οποίο όσες δυνάμεις και αν έχασα στο παιχνίδι τις έχω πάρει επί του 10 και νομίζω αυτό είναι ευλογία και τον ευχαριστώ όλο αυτόν τον κόσμο και για τη στήριξη αλλά και για αυτό που μου δείχνει τώρα που έχω φύγει από το παιχνίδι. Στην τελική έφτασες μέχρι την πηγή αλλά δεν ήπιες νερό και θα σου πω το γιατί. Γιατί ο Βασάλος πήρε το αμάξι, ο Ντάνος τα 100 χιλιάρικα και εσύ δεύτερη θέση. Εγώ έχω πάρει όμως την αγάπη του κόσμου και νομίζω είναι πολύ περισσότερο από οποιοδήποτε αμάξι και από οποιοδήποτε έπαθλο. Μία από τις πιο δύσκολες στιγμές μου ήταν όταν χάσαμε 6-7 συνεχόμενα παιχνίδια, νομίζω 6, όπου για 6 μέρες, 5 μέρες τρώγαμε μόνο καρύδα και το να τρως μόνο καρύδα επιφέρει στομαχικά προβλήματα, τουαλέτα και νομίζω ήταν από τις πιο δύσκολες στιγμές μου στο παιχνίδι, αν εξαιρέσω φυσικά τη δυσκολότερη που ήταν το ατύχημα μου και περισσότερο η έγνοια μου στο αν θα καταφέρω να επιστρέψω πίσω στο παιχνίδι, γιατί γι' αυτό πήγα. Ακόμα στις αρχές δεν ήμουν σίγουρος καν τι θα γίνει και νομίζω αυτό ήταν η μεγαλύτερη μου έγνοια και σκέψη του αν θα επιστρέψω πίσω. Αν υπήρξαν στιγμές που είτε οι συμπαίχτες σου είτε η ομάδα των διασύμων σε είχαν φέρει στα όρια σου, αν υπήρξε μια τέτοια στιγμή. Αρκετές φορές με έχουν φέρει στα όρια μου, τα όρια μου τα οποία μπορώ να πω ότι ούτε εγώ περίμενα να τα διαχειριστώ με τόσο καλό τρόπο, αυτό πιστεύω. Όμως νομίζω ότι διαχειρίστηκα γενικά το θυμό μου, τις εκρήξεις μου και το ψυχολογικό κομμάτι του παιχνιδιού αρκετά καλά. Σίγουρα έχω πει και πολλά, έχω δει και πολλά πλέον που έχουν βγει στο ίντερνετ και είναι μερικά από αυτά που δεν τα θυμάμαι καν. Όμως νομίζω ότι διαχειριστήκα αρκετά καλά το θέμα ψυχολογίας, το θέμα αγωνιστικότητας και όλων των σχετικών που είχαμε εκεί στον Άγιο Δομήνικο. Επειδή σας είδαμε και σε ένα ταξίδι στην Κούβα και περάσατε πάρα πολύ ωραία με τον Γιώργο τον Αγγελόπουλο, θέλω να πεις λοιπόν αν τώρα που βγήκατε έξω θα συνεχίσετε να κάνετε παρέα. Με τον Γιώργο μιλάμε, έχουμε πάρα πολύ καλές σχέσεις. Προχθές μιλούσαμε και στο τηλέφωνο και συζητούσαμε για κάποια θέματα. Σίγουρα δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Ό,τι έγινε έγινε στο παιχνίδι. Οι κόντρες που είχαμε στο παιχνίδι υπήρχαν και νομίζω πως είχαν και αυτές την γλυκάδα τους, να το έλεγα. Και γενικά είμαι άνθρωπος που και τα κακά του παιχνιδιού, δηλαδή και οι κόντρες που είχαμε στο παιχνίδι αγωνιστικά ή κάτι που είπαμε ο ένας του άλλου, αλλά και στη διαβίωση, νομίζω είναι αυτό που έκαναν και το παιχνίδι τόσο ενδιαφέρον. Δηλαδή δεν μπορεί να είναι όλα καλά. Αν ήταν όλα καλά, κάτι θα πήγαινε λάθος. Δεν μπορείς να πεινάς, να έχεις νεύρα και να είσαι με όλους καλά, χαρούμενος και να γελάς από το πρωί μέχρι το βράδυ. Είμαι χαρούμενος γιατί μπήκα στο παιχνίδι σαν Μάριος, αυτός που είδατε στο παιχνίδι, αυτός είμαι.
αυτός θα είμαι και αυτός ήμουν και πριν. Επειδή δεν σε έχω δυσκολέψει μέχρι τώρα, θέλω να μου πεις λοιπόν έτσι, ρε παιδί μου, πολύ πολύ ανοιχτά, με ποιους θα συνεχίσεις να κάνεις παρέα και με ποιους δεν θα επιδιώξεις είτε μία τυπική σχέση είτε φιλική. Η πραγματικότητα είναι ότι σίγουρα έχω ξεχωρίσει κάποια παιδιά που κάνουμε παρέα από το παιχνίδι, όμως δεν έχω με κανένα πρόβλημα να κάτσω να συζητήσω και να κάνω παρέα. Ο Κώστας και ο Κωνσταντίνος, δύο παιδιά τα οποία παλεύαμε πάρα πολύ καιρό μαζί, κρατήσαμε τους μαχητές μαζί, είναι δύο παιδιά τα οποία συνεχίζω και κάνω παρέα. Θέλω να μου πεις λοιπόν, τι βρίσκεσαι μέσα σε αυτό το περιδέρεο που φοράς. Αυτό το περιδέρεο με την άμμο μέσα, αυτή η άμμος δηλαδή, είναι από τον Άγιο Δομήνιο και από την παραλία που ήμασταν και είναι ένα δώρο από τον Ορέστη Τζανκ, ο οποίος την ημέρα που είχαμε το πάρτι της Ένωσης, αν δεν κάνω λάθος, ή την μέρα τελικού μου το έφερε και μου λέει ότι είναι δώρο για μένα. Και φυσικά είμαι πάρα πολύ χαρούμενος γι' αυτό και γι' αυτό το φοράω και πάνω μου και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι από τα παιδιά που πραγματικά αγαπάω και πραγματικά θα κάνω παρέα μαζί του, μιλάμε. Είναι ένα παιδί ο οποίος είναι ξεχωριστή προσωπικότητα και είμαστε πάρα πολύ καλά στις σχέσεις μας. Παρατράγουδα υπήρξαν όταν οι κάμερες δεν ήταν εκεί. Παρατράγουδα δεν έχουν γίνει πολλά τα οποία να μην ίσως έχουν παίξει κάτι. Δεν έχω δει και όλα τα παιχνίδια να ξέρω αν λείπει κάτι ή αν δεν λείπει κάτι. Ο χρόνος μας περνούσε δύσκολα. Ήταν από τις πιο δύσκολες στιγμές η διαχείριση του χρόνου. Πώς θα περάσει ο χρόνος. Πώς να πεις με τους ανθρώπους δίπλα σου. Έχεις εξαντλήσει όλα τα περιθώρια από τον καιρό που γεννήθηκες μέχρι συζητήσεων μέχρι το παιχνίδι. Έχεις μιλήσει για τα πάντα, για τους φίλους σου, για ό,τι μπορεί να σκεφτείς, το έχουμε πει. Και έτυχε πολλές φορές που απλά καθόμασταν, βλέπαμε τη θάλασσα με τις ώρες να περάσει η ώρα, δεν συζητούσαμε καθόλου. Ήταν πολύ δύσκολη διαχείριση του χρόνου και εκεί πάμε στο ψυχολογικό κομμάτι και στη ψυχολογική αντοχή των παιχτών του Survivor, όπου είναι ένα κομμάτι το οποίο θέλει πάρα μα πάρα πολύ διαχείριση σωστή, πραγματικά για να μην τρελαθείς. Μαρία μου, να τολμήσω να σε ρωτήσω, δεν σας δημιουργήθηκε ή οποιαδήποτε, ρε παιδί μου, σεξουαλική έλξη με κάποια από τις συμπαίκτριές σας 5 μήνες, ενώ είναι ανθρώπινο και να τολμήσω να πω φυσιολογικό, αυτό δεν σας άφηνε το παιχνίδι να δημιουργηθεί ή δεν το σκεφτήκατε? Προσωπικά νομίζω και εγώ και όλοι είχαμε σεξουαλικές ορμές, να το πω, ήταν όταν έγινε η Ένωση και είχαμε φάει καλά και καταλάβαμε ότι οπ, κάτι γίνεται εδώ. Αυτό. Αλλά νομίζω ότι άμα δεν τρώγαμε, επειδή δεν τρώγαμε γενικά, μόνο είτε στα έπαθλα καταλαβαίναμε ότι, ξέρεις, οι ορμόνες μας ανέβηκαν, δυναμώσαμε και είχαμε κάποιες σεξουαλικές σκέψεις και νομίζω αυτό είναι ανθρώπινο, δεν είναι κάτι το οποίο... Με ποια από τις συμπαίκτριες σου, είτε από τους μαχητές είτε από τους διάσημους, θα έκανες κάτι εκτός παιχνιδιού? Σου αρέσει σαν γυναίκα, ρε παιδί μου? Μάλιστα. Λοιπόν, δεν ξέρω αν θα έκανα κάτι εκτός παιχνιδιού, γιατί το να κάνεις κάτι με κάποια κοπέλα θέλει κάποια διαδικασία, κάποια στάνταρ, κάποιες να γνωριστείς κλπ. Σίγουρα με τα κορίτσια γνωριστήκαμε, αλλά νομίζω ότι πιο εμφανισιακά και που ίσως να τέριαζα στο δικό μου χαρακτήρα είναι ίσως η Ειρήνη Κολυδά, η Ειρήνη Παπαδοπούλου, που είναι πιο, νομίζω, εμφανισιακά πολύ στο στυλ μου ίσως. Νομίζω είναι αυτά τα δύο τα κορίτσια και είναι και οι δύο πολύ... Είμαστε καλά φιλαράκια και τώρα μετά το παιχνίδι και μιλήσαμε και έχουμε πάρα πολύ καλές σχέσεις. Για ένα φιλί που έγινε μεγάλος δώρος και ταξίδεψε όλο το διαδίκτυο με την Ειρήνη την Παπαδοπούλου, τι έχεις να πεις? Εκείνη η μέρα ήταν η μέρα που είχαμε το πάρτι του παιχνιδιού, τελειώνοντας το παιχνίδι, τελειώνοντας ο τελικός. Την επόμενη μέρα είχαμε το πάρτι, όπου είχε η Ειρήνη, είχαμε βγει έξω και ήμασταν όλη η παρέα του Survivor. Η Ειρήνη βγήκε στην πίστα, τραγούδησε και μου φώναξε να ανεβώ να χορέψω ένα ζεϊμπέκικο και
παίκτη και ό,τι είχαμε